Κύριε Υπουργέ, αυτές οι ενέργειες έγιναν, ωστόσο φαίνεται ότι δεν σταματούν το θράσος μιας επιχείρησης η οποία βρίσκεται συνεχώς σε επενδυτική δραστηριότητα και εξαγωγή προϊόν και κερδοφορία να υλοποιήσει είτε τις δεσμεύσεις απέναντι στην επιθεώρηση εργασίας είτε τις υποχρεώσεις της απέναντι στη μισθοδοσία των εργαζομένων. Πρέπει να αναφερθούμε όμως, γιατί αυτές οι παρεμβάσεις από τη μεριά του κρατικού μηχανισμού προφανώς δεν συγκίνουν πολύ την εργοδοσία, γιατί τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση έκανε και απολύσεις, ομαδικές αξιοποίησεις, δηλαδή όλους τους νόμους και των προηγούμενων κυβερνήσεων, όλους τους αντεργατικούς νόμους, τους έθεσε στην υπηρεσία της κερδοφορίας της, απέλυσε πρωτοπόρους εργάτες, απασχόλησε επινοικιαζόμενους, οι μισοί περίπου πλέον είναι με ατομικές συμβάσεις, εφάρμοσε τη μερική απασχόληση ενώ είπε για 2 μήνες, για 9 μήνες, μείωσε στο 16% τα μεροκάματα ενώ είπε για 1 χρόνο το μονιμοποίησε και βέβαια δεκάδες εργαζόμενοι δεν άντεξαν την εντατικοποίηση και αποχώρησαν από τη δουλειά. Επιδιώκει ταυτόχρονα την υλοποίηση της απόφασης του Συνδέσμου Βορείου Ελλάδος των εργοδοτών για ειδικές ζώνες, κάτι το οποίο βοήθησε η τελευταία σας παρέμβαση ως κυβέρνηση με το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο για να αποφύγει την εφαρμογή, μια που υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις που χρειάζονται όλοι το σύνολο των εργοδοτών. Αρνούνται την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει το 51% του μητρώου των εργοδοτών, ενώ η κυβέρνησή σας προκλητικά ζητάει το 51% του συνόλου των εργαζομένων, βέβαια με παρέμβαση και της προηγούμενης κυβέρνησης με τον αντίστοιχο νόμο. Χτυπάτε τον μέσο μισθό, δίνετε όλα τα όπλα που χρειάζεται οποιαδήποτε εργοδοσία να τον συντρίψει, να τον κατεβάσει στα κατώτατα όρια και βέβαια στο πλευρό σας αυτή τη διαδικασία έχετε και την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, η οποία χτυπάει ταυτόχρονα τα θεμέλια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Πρόσφατα ξέρουμε ότι κυβερνητικά στελέχη κάναν και παρέμβαση για να ανοίξει η χρηματοδότηση της επιχείρησης για το επενδυτικό της σχεδιασμό, άσχετα που έχει τροφοδοτείται ουσιαστικά με χρηματοδότηση από το 80 και μετά με τα ΜΟΠ. Επιπλέον, βέβαια, πρέπει να αναφερθούμε οπωσδήποτε και στα δώρα που πήραν όλες οι εργοδοσίες με την μείωση του φόρου στα μερίσματα και τις ασφαλιστικές εισφορές που έρχονται. Δεν αρκεί, φαίνεται, και είναι κατά τη γνώμη μας προκλητική αδιαφορία όσον αφορά όχι μόνο στα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά στην ίδια τους την δυνατότητα επιβίωσης των οικογενειών τους και των ίδιων. Εμείς λέμε ότι ένα δρόμο έχουν οι εργαζόμενοι, γιατί αυτό το κράτος είναι στα χέρια των επιχειρηματικών ομήλων. Και ο αγώνας τους πρέπει να είναι μαζικός, αποφασιστικός. Έχουν τη δύναμη και με την τοπική κοινωνία και με το δευτεροβάθμιο όργανο στην περιοχή, το οποίο είναι σε ταξικό προσανατολισμό και είναι στο πλευρό τους. Και βέβαια πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα και με τέτοια προοπτική, ώστε να αφαιρέσουν αυτό το κράτος από τα χέρια των επιχειρηματικών ομήλων, να το περάσουν στα δικά τους χέρια για να λυθούν συνολικά τα προβλήματά τους οριστικά. Ευχαριστώ.